Αγώνα δρόμου κάνουν οι αρχές για να εντοπίσουν το δολοφόνο ή τους δολοφόνους του φοιτητή που βρέθηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή της Καλύμνου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο θάνατος φαίνεται να προήλθε από χτύπημα στο κεφάλι με βαρύ όργανο. Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του εδώ και μία εβδομάδα. Σε όλο το σώμα φέρει η σωρός του νεαρού φοιτητή Νίκου Χατζηπαύλου που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα δίπλα σε βράχους στην περιοχή Λαγκά της χώρας Καλύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την αυτοψία που διενήργησε κλιμάκιο του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών που έφτασε στο νησί από την Αθήνα, αλλά και την νεκροψία του ιατροδικαστή, ο άτυχος νεαρός έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Το πτώμα βρέθηκε με το πρόσωπο στραμμένο προς το έδαφος και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρει τραύμα στο κεφάλι. Προς το παρόν, έχει αποκλειστεί η πιθανότητα του πυροβολισμού, με πιο πιθανή την εκδοχή το χτύπημα στο κεφάλι να προέρχεται από κάποιο βαρύ όργανο. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές κακώσεις στο σώμα του άτυχου νεαρού, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι η σωρός έχει συρθεί. Και εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας να μετέφεραν τη σωρό από άλλο σημείο, καθώς η περιοχή όπου εντοπίστηκε ο νεκρός φοιτητής είχε ερευνηθεί εξονυχιστικά όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή του την περασμένη Κυριακή. Ο άτυχος νέος είχε ταξιδέψει στην Κάλυμνο για να επισκεφθεί τη μητέρα του που υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στο νησί. Είχε βγει για μια βόλτα με το ποδήλατο του αδελφού του, το οποίο είχε εντοπιστεί από τις αρχές πολύ κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα. Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει προς το παρόν άγνωστο. Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή συλλέγουν στοιχεία από τις επαφές που είχε ο νεαρός φοιτητής στο νησί, αλλά και από τις κλήσεις στο τηλέφωνό του, ενώ έχουν λάβει μαρτυρικές καταθέσεις από τους ανθρώπους που τον είδαν πριν τα ίχνη του χαθούν. Πως τα αίτια του θανάτου θα ρίξει νεκροτομή που θα ολοκληρωθεί την Τρίτη. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Δημήτρη Δρόσο, δημοσιογράφο από το kalymnosnews.gr. Καλησπέρα από την Αθήνα. Ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, οι νεότερες εξελίξεις είναι καταρχάς ότι να σας αναφέρω ότι ενώ η σωρός ήταν να παραμείνει αμετακίνητη στο σημείο που βρέθηκε και να σταλεί αύριο στη Ρόδο, όπου θα γίνει και η νεκροτομή, όπως αναφέρετε κι εσείς, πριν λίγο μαθήκαμε πως τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλύμνου, όπου και θα παραμείνει μέχρι αύριο, όπου θα σταλεί στη Ρόδο. Δεύτερον, να σημειώσουμε ότι από σήμερα το μεσημέρι βρίσκεται στην Κάλυμνο και συμμετέχει στις έρευνες κλιμάκιο εξειδικευμένων αξιωματικών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, καθώς και στελέχη από το Τμήμα Εξερευνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που κυριολεκτικά χτενίζουν την περιοχή για συλλογή στοιχείων που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη ή των δραστών, καθώς όλα πλέον τα στοιχεία δείχνουν πως δεν πρόκειται για τύχημα, αλλά για εγκληματική ενέργεια. Έχει βρεθεί το σημείο που δολοφονήθηκε ο νεαρός? Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα. Αυτό ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές. Βάσει τώρα πληροφοριών από την αστυνομία, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, να σας πω ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται σε καλό δρόμο. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.